Πρώτη μου φορά λοιπόν, Τολία. Πρώτη μου φορά, ναι. Και πρώτη σου φορά αγαπάς και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλώσεις. Πολύ δυνατή. Δεν μου λες. Λέω ψέματα, δεν λέω. Στο στίχο έχεις κάποια ανάμειξη. Όχι, τίποτα. Όχι, Όλο το στίχο καταλαβαίνω, δεν σου πιάσει. Μάλιστα. Πολύ ωραίο στίχος, τον ερμηνεύεις πανέμορφα μπορώ να πω, τον αποδίδεις πανέμορφα. Σε πάρα πολύ. Για πες μου, στο διάστημα αυτό που έχεις ακολουθεί, έχεις ασχοληθεί με κάποιες, πώς να το πω, σπουδές εντός εισαγωγικών με τη μουσική, δηλαδή φωνητικά, τέτοια πράγματα. Είχα κάνει ένα διάστημα πριν 3-4 χρόνια, αλλά για κανένα εξάμηνο βέβαια, μου βοήθησε πολύ ο Γιώργος ο Μαράλιας, ο μαέστρος του Νίκου Πεπίπα. Και έκανα κάποια μαθήματα σε αυτόν. Αλλά έκανα τα λεπτά όσο ήταν μαθιά μου, τους 6 μήνες που το πήγε να κάνεις και μετά τα μελετούσα μόνο το σπίτι. Αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ έτσι με να πάω σε ένα άσχατο και έτσι για να κάνω πνευματικά ασκήσεις. Παρ' όλα αυτά όμως το αποτέλεσμα μπορώ να πω ότι σε δικαιώνει. Ότι είναι... Είναι πολύ καλό το αποτέλεσμα. Τι έγινε, κάποιος κορνάρει εκεί πέρα. Τα κινητά. Λοιπόν... Μου λένε για το σήμα, μου λένε. Ναι. Σήμα καμπάνα. Λοιπόν, για πες μου, είχαμε μείνει στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Στις εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη. Εκεί πέρα με ποια ονόματα ήσουνα. Στη Θεσσαλονίκη ήμουν με τον Δημήτρη τον Χρυσοχοίδη πολύ και ακόμα δηλαδή κάνω κάποια event μαζί του. Τώρα βέβαια αυτός βρίσκεται στο σύνομα με τον Μάκη Δημάκη, δεν κατάφερα βέβαια να είμαι μαζί του, αλλά ήμασταν στο hotel μαζί με και με την Τζούλη τη Μασίνο. Και η Τζούλη Μασίνο εκεί η Θεσσαλονίκη, συνεργαστήκατε εκεί πέρα. Ναι, εκεί πέρα μέσα μαζί στο ίδιο σχήμα. Μπράβο. Ήταν ένα... Δεν ήταν ακριβώς καθαρά μπουζούκια, ήταν ένα live club, club τελείως. Δηλαδή και ο Δημήτρης ο Χρυσοχοίδης έλεγε τραγούδια κλαμπίσια, να σου δώσω να καταλάβεις. Μάλιστα. Θα έπαιρνε το live. Ήταν ένα πράγμα διαφορετικό. Μια σκέψη για την Τζούλη τη Μασίνο, έτσι, γιατί η Τζούλη Μασίνο όπως και να έχει διδάσκει. Ναι, ρε. Πήρες κάτι από αυτή την συνεργασία. Τσίπησες, πώς το πω, τσίπησες κάτι, έκλεψες κάτι. Να σου πω την αλήθεια, πρώτα είχαμε ξεκινήσει με την επιδοκή αντιράπτη. Στην αλλαγή του σχήματος είχε έρθει για μισό μήνα η Τζούλη Μασίνο. Δηλαδή έκανε κάποιες εξτρά εμφανίσεις σε εμάς. Ναι, δεν την πλησίασε για να την μιλήσω και να την πω κάτι για να το πω ειδικά. Να σου πω την αλήθεια, μου πλησίασε ίδια. Και μου είπε, έχεις πάρα πολύ καλή φωνή, σταθερή, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι. Και πιστεύω πως με το κύριε συγκρίση τα λέει όλα. Σαφώς. Η γνώμη της έχει μεγάλη, αρκετά μεγάλη βαρύτητα της Μασίνο. Ναι, έτσι ακριβώς. Για πες μου τώρα, σαν νέος καλλιτέχνης και σε ηλικία, εντάξει, είσαι κάποια χρόνια στη δουλειά βέβαια, αλλά είσαι σχετικά νέος καλλιτέχνης, έτσι. Ναι, βεβαίως. Για πες μου, θέλω να πεις τη γνώμη σου για το σήμερα, όσον αφορά τα στοιχεία που συνθέτουν έναν επιτυχημένο καλλιτέχνη, είτε αυτός είναι τραγουδιστής, είτε είναι στιχουργός, είτε συνθέτης, οτιδήποτε. Τα στοιχεία της επιτυχίας, τη συνταγή. Τι πρέπει να κάνει ένας καλλιτέχνης αυτή τη στιγμή για να διανοείς. Ναι, μέσα στις άκρες αυτό. Λοιπόν, για κάποιον καλλιτέχνη τον οποίο ξεκινά τώρα, πρέπει να έχει πολύ καλή δημόσιες σχέσεις. Πρώτον. Αυτό είναι που με ανησυχεί. Ότι το πρώτο είναι οι δημόσιες σχέσεις. Πάμε παρακάτω. Ναι, πρέπει να έχει τις κατάλληλες δημόσιες σχέσεις και κάποιον άνθρωπο ο οποίος θα τον βοηθήσει, να τον υποστηρίξει και να τον προχωρήσει σε διάφορα πράγματα. Όπως κάνει αυτή τη στιγμή ο Λίγης Αναστόπουλος για μένα. Λοιπόν, μόνο αυτό από εκεί πέρα. Φωνή δεν χρειάζεται. Αυτό είναι. Αυτό εξεπακούεται. Δεν το έβαλα.
Ε, τώρα θα πρέπει να έχει καλή φωνή, πρέπει να έχει καλή σκηνική παρουσία, να έχει πολύ καλή επαφή με τον κόσμο. Mm-hmm. Να είναι πάντα χαμογελαστός, ό,τι και να του συμβαίνει, να μην το δείχνει στην πίστα. Και εκτός από αυτό είναι η δημόσια σχέση που σου είπα. Ναι. Δηλαδή, αν τα βάλουμε σε μια κλίμακα βαθμολογία από τώρα μέχρι το 10, το πλέον απαραίτητο, θα βάζαμε τις δημόσιες σχέσεις για να πας μπροστά. Πάνω απ' όλα. Έτσι δεν είναι. Πάνω απ' όλα, ναι. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί δεν ξέρω, υπάρχουν δηλαδή, αν δεν σε προωθήσουν, δεν πάνε να έχεις την καλύτερη φωνή. Να έχεις καλύτερος, χάνεσαι. Έτσι ακριβώς είναι. Πολύ ωραία. Για πες μας. Υπάρχουν και πολλοί τραγουδιστές οι οποίοι έχουν πάρα πολύ καλές φωνές, οι οποίοι έχουν χαθεί κιόλας. Ναι, σαφώς. Σαφώς. Είτε χαθήκανε, είτε τους κάνανε να χαθούν, είτε τους θάψανε. Έτσι ακριβώς, ναι. Έτσι, στο κύκλο το δικό σας εκεί συμβαίνουν πολλά και διάφορα, πάρα πολλά. Δυστυχώς, τι να κάνουμε. Ναι, εντάξει. Αυτή είναι η ζούγκλα. Για πες μου. Μουσική ακούς. Συνέχεια. Ακούς τα τραγούδια σου. Τα τραγούδια μου... Τα ακούω και τα τραγούδια μου, εντάξει, λογικό είναι, αλλά ακούω συνέχεια μουσική, δεν μπορώ χωρίς τη μουσική. Mm-hmm. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που θα ξεκινήσω είναι να ανοίξω ραδιόφωνο, να βάλω πρώτο στο σπίτι. Άρα την πρώτη φορά το βράδυ τα... Η DK μουσική θέλει το χώρο της, τέρμα και τελείωσε, studio222.gr. Μουσική μου αρέσει, αλλά πάντα μην μουσική. Για πες μου τα πρώτα σου ακούσματα. Σαν πιτσιρικάς τότε, στην ηλικία των 16, 15 και μετά. Τα πρώτα σου ακούσματα τι είδους ήταν, δηλαδή τα ακούσματα σου ήταν αυτά που ερμήνευες τότε στην αρχή, το 2006, δηλαδή, ρουμπά, μοντέρνα τραγούδια δηλαδή. Αυτά μου δώσανε τραγουδά, το τι άκουγα εγώ, εννοείς. Ναι, τα δικά σου ακούσματα ποιά ήταν, τα δικά σου γούστα. Εγώ άκουγα λαϊκά τραγουδιά, αλλά προλαϊκά. Mm. Δηλαδή, και από το ρουμπά, από μοντέρνα, μέχρι και Καζατζίδα. Και Διονυσίου και Σκόπουλο και Ρέμο και Σαχενάκη και Πολταρκό. Mm-hmm. Δηλαδή πιο πολύ από τέτοιο παρά να ακούσω μοντέρνα. Μοντέρνα και κλπ. Πιστεύεις ότι από αυτά τα ακούσματα που είχες τέλος πάντων, έτσι, μας είπες Καζατζίδη, είπες Πλούταρκο, είπες και άλλα ονόματα. Πιστεύεις ότι έχεις επηρεασμό καθόλου? Δεν σ' άκουσα λίγο γιατί θέλω χάθηκε. Λέω, από αυτά τα ονόματα που είπες, ότι είχες σαν ακούσματα, είπες Καζατζίδη, Πλούταρχο και κάποιους άλλους. Ναι. Πιστεύεις ότι στην ερμηνεία σου έχεις επηρεασμό? Να προσπαθώ να μιμηθώ κάποιον. Όχι, να μιμηθείς, καμία σχέση. Δεν μιλάω ότι προσπαθώ να μιμηθείς, ότι... Ναι, ότι... Κάπως έτσι... Να προσπαθώ να πιάσω κάποιον. Ούτε στο να μοιάσεις. Παράδειγμα. Γιατί εντάξει, δεν είμαι και τραγουδιστής, εγώ ραδιοφωνικός παραγωγός είμαι. Δηλαδή, π.χ. ακούγοντας Καζατζίδη, όχι σαφώς να μιμηθείς, γιατί προσπάθησε να μιμηθεί τον Καζατζίδη, έσκαψε το λάκκο του. Έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, κάποιους τρόπους που να προσπαθεί να δουλέψει τη φωνή του ή κάτι παρόμοιο. Κάτι τέτοιο, δεν μιλάω για μίμηση, καμία σχέση. Όχι. Πάνω σε μερικούς τραγουδιστές. Mm. Έτσι όπως τραγουδάνε, δηλαδή όπως τραγουδάνε, ενώ σφαγενάκης που τραγουδάει καλά, κάθε λέξη, δηλαδή αν τους είπε σωστή, δεν προσπαθώ σε αυτό να τους μιμηθώ. Αλλά πες, ενώ όχι να τους μιμηθώ να κάνω τα στήλη τους. Ναι, κατάλαβα, ναι. Πώς το πω, ομιλίες τραγουδιού. Ναι. Δηλαδή, σφαγενάκης, Καζατζίδης, ο Διονυσίου, έτσι όπως τραγουδούσανε. Δηλαδή, ακούω πως είναι το σωστό, ο Σταμάτης ο Γονίδης, δάσκαλος. Ναι. Πολύ ωραία. Κατάλαβες, αυτό εννοούσα. Δηλαδή, λες την καθαρή άρθρωση. Δηλαδή, αυτό δεν είναι μίμηση. Το να λες ότι ναι, έχει καθαρή άρθρωση, πρέπει να και εγώ να αρθρώσω καθαρά. Δεν είναι μίμηση αυτό. Αυτό είναι. Τα ξέρεις. Αυτό είναι.